Το τρέχον έσπα αναμένεται να ενταχθεί το ένα εκ των δύο σχολικών κτηρίων που θα ανεγερθούν στην Κίσα Μοχανίων, ενώ το δεύτερο στη νέα προγραμματική περίοδο που ξεκινάει το 2021. Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργό Παιδεία Βασίλη Διγαλάκη κατά τη διάρκεια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Δημαρχείο Κισάμου για το Γενικό και το Επαγγελματικό Λύκειο που επλήγησαν από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ. Που έπληξε τα Χανιά πριν από λίγε ημέρε. Αυτό που κοιτάζουμε είναι ε, καθώ υπάρχουν μελέτε οι οποίε μπορούν να προσαρμοστούν για το ένα από τα δύο λύκεια, να γίνει κατασκευή, η μελέτη σε πιο γρήγορο ρυθμό από την ίδια την ΚΤΠ και να μπει το ένα από τα δύο σχολικά συγκροτήματα στο τρέχον ΕΣΠΑ, ε, και παράλληλα να γίνεται η μελέτη για το δεύτερο, να ανατεθεί και να μπει το δεύτερο σχολικό συγκρότημα στο νέο ΕΣΠΑ από 2021-2027. Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, όπω τόνισε ο κ. Διγαλάκη κατά τη διάρκεια τη σύσκεψη, το ένα σχολικό κτίριο μπορεί να είναι έτοιμο αν όλα πάνε καλά σε τρία χρόνια και το δεύτερο έναν χρόνο μετά. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα τυπικό χρόνο για την κατασκευή ενό σχολικού συγκρότηματο είναι τέσσερα χρόνια με τον τρόπο που είπα που θα μπορεί το ένα αν πάνε όλα καλά και τα τρέξουμε και θα τα τρέξουμε να πάει ένα χρόνο νωρίτερα. Επειδή προέχει για τη Δημοτική Άρχη παιδιά, η ασφάλεια των μαθητών και με γνώμονα την ασφάλεια και μόνο των μαθητών πρέπει να κάνουμε αυτές τις ενέργειες. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη, μετά την έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδεία, αποφασίστηκε να προκριθεί η λύση τη κατεδάφιση των δύο σχολικών κτηρίων και η ανέγερση νέων έτσι, ο Υφυπουργό Παιδεία παρουσίασε το χάρτη για την κατασκευή του, προκειμένου μαθητέ, εκπαιδευτικοί και γονεί να ενημερωθούν σχετικά. Το να κρατούσαμε ή να προσπαθούσαμε να αναστηλώσουμε το παλιό δεν θα είχε ωφέλει ούτε οικονομικά ούτε χρονικά, γιατί θα χρειαζόταν πολύ περισσότερε μελέτε, θα καθυστερούσαν ε, την όλη φάση τη κατασκευή. Ωστόσο, για το διάστημα που θα μεσολαβήσει, το μάθημα θα πραγματοποιείται σε προκατασκευασμένε αίθουσε, οι οποίε όπω τονίστηκε, θα τοποθετηθούν σε οικόπεδα είτε του Δήμου είτε τη Εκκλησία, με χρονικό ορίζοντα για την τοποθέτησή του μέχρι τον Μάρτιο. Ε, έχουν εντοπιστεί χώροι, έχει προσφέρει, θυμίζω, και ο Μητροπολίτη Ξάμου και ο Ανθιλόχιο. Θα μπορούσαν να μπουν αρχέ Μαρτίου αυτέ τι προκατασκευασμένε αίθουσε. Παράλληλα όμως έχω επικοινωνήσει με εταιρικά προγράμματα κοινωνικής ευθύνης και έχουν βρεθεί οι εταιρείες οι οποίες προσφέρονται να χορηγήσουν αίθουσες προκατασκευασμένες στα πλαίσια των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για να επισπεύσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το χρόνο. Ωστότε τα παιδιά θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν τα μαθήματά τους στα γυμνάσια της περιοχής. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κισάμου Γιώργο Μιλονάκη, το θέμα τη μεταφορά των μαθητών αναμένεται να λυθεί οριστικά την ερχόμενη Τρίτη. Έχουμε κάποιο θέμα με τα εργαστήρια, το οποίο θα το δούμε ε, την εβδομάδα που θα μπει, θα το λύσουμε κι αυτό. Και ό,τι αφορά τη μεταφορά των μαθητών, έχουμε, έχουμε κάνει την προσπάθειά μα για τη μεταφορά με το χτέρ. Και χθε είχαμε μια σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια. Έχει, την Τρίτη θα λυθεί οριστικά τέλος όπως έγινε γνωστό ο δήμος κισαμού θα υποβάλει αίτημα για την μοριοδότηση των μαθητών της 3 λυκείου στο πλαίσιο του νόμου για τους υποψήφιους που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες στην εκπαιδευτική διαδικασία